Πολύ χαίρομαι που σας, που σας βλέπω όλους μάχημους και, τυποπόλεμους. Ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση για να έχω μία ενημέρωση στο πεδίο για τον προγραμματισμό για την αντιπυρική περίοδο η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Για να έπρεπε έτσι, να συνοψίσω αυτά τα οποία βλέπω ότι γίνονται σε λίγες λέξεις, θα έλεγα ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτος, καλύτερα μέσα ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες μας, καλύτερη οργάνωση των μέσων αεροπυρόσβεσης και καλύτερη συνολική οργάνωση του σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος για την σημαντική τους συνεισφορά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές μας, οι οποίοι πάντα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αυτοθυσία και με εξαιρετικά καλή διάθεση. Και να επαναλάβω πόσο μεγάλη σημασία έχει η έννοια της συλλογικής και της ατομικής ευθύνης. Με την ευκαιρία αυτή να πω, μιας και μιλάμε για ατομική ευθύνη, ότι προβληματίζομαι από το γεγονός ότι βλέπω πάλι κάποιες εικόνες συμπολιτών μας οι οποίοι δεν φαίνεται να λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους τις συστάσεις των ειδικών μας προς την ανάγκη να τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις για να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο την εξάπλωση του κορονοϊού. Από τη στιγμή που πάμε σε μία σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, η έννοια της ατομικής ευθύνης ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Και βέβαια το κράτος κάνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, να συμβουλεύει τους πολίτες, να τους δίνει τις κατάλληλες οδηγίες, αλλά από εκεί και πέρα η αποφυγή του μεγάλου συνοστισμού και συγχρονισμού είναι ευθύνη των ιδίων των πολιτών. Και θα ήθελα και εδώ πέρα από τον Ιδρύο να επαναλάβω την έκκλησή μου. Δεν έχουμε τελειώσει με την περιπέτεια του κορονοϊού. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, αλλά για να μην αναγκαστούμε να υποχωρήσουμε και πάλι και να προχωρήσουμε σε ενδεχόμενη αυστηροποίηση των μέτρων, όπως αναγκαστήκαμε να κάνουμε πριν από αρκετές εβδομάδες, απαιτείται συλλογική συνεργασία και ατομική ευθύνη. Δεν είναι πεδίο αυτό ούτε πολιτικής ούτε ιδεολογικής αντιπαράθεσης, ούτε κάνουμε κάποιο είδους εντός αγωγικών αντίσταση με το να μαζευόμαστε όλοι σε μία πλατεία χωρίς να τηρούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Από και πέρα πιστεύω ότι όλα τελικά θα πάνε καλά και θα επιδείξουμε την ίδια ευθύνη την οποία δείξαμε συνολικά ως κοινωνία τους τελευταίους δύο μήνες.